Το ερώτημα είναι πού βρίσκουν όλους αυτούς τους πυράβλους και ποιος είναι ο ρόλος τελικά της Χαμάς. Αναπνοή. Πάμε παρακάτω. Πού βρίσκουν τους πυράβλους. Ναι. Αν ήξερα θα σας έλεγα. Αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν ξέρει. Πάντως από κάπου τους βρίσκουν. Ή τους φτιάχνουν ίσως. Ποιους εξυπηρετεί η Χαμάς. Τι να σας πω. Είναι πληροφορίες που δεν ξέρω. Από την άλλη, ποιους εξυπηρετεί. Μπορούμε να καταλάβουμε εκ του αποτελέσματος ποιους εξυπηρετεί. Οπωσδήποτε δεν εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη μου, δεν εξυπηρετεί τον Παλαιστινιακό λαό. Ναι. Δεν εξυπηρετεί την έννοια της ενότητας που χρειάζεται μιας ηγεσίας που θα πρέπει να είναι αυτή η οποία θα πρέπει να καθίσει, να συζητήσει και να καταλήξει σε μια λύση που θα φέρει μια συμβίωση ανάμεσα στους δύο λαούς, δύο κράτη, όπως απαιτεί η διεθνής κοινότητα, έχει αποφασίσει η διεθνής κοινότητα. Η λύση είναι μπροστά μας. Δύο έθνη, δύο κράτη. Αυτό θεωρείται ως η καλύτερη λύση για το Παλαιστινιακό. Και όσο δεν υπάρχει ένας συνομιλητής από την πλευρά των Παλαιστινίων, είναι σαφές ότι οι Ισραηλινοί είναι δυνατότεροι από τους Παλαιστινίους, είναι σαφές ότι έχουν και την πίτα και το μαχαίρι και είναι σαφές ότι ο χρόνος που έχει περάσει είναι πάρα πολλής και προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες από γεωγραφικής απόψεως πια είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα χωριστεί αυτή η πυκνοκατοικημένη χώρα που οι πληθυσμοί της, όπως είδαμε, είναι μπλεγμένος ο ένας με τον άλλον. Πώς θα χωρίσεις μια χώρα σαν αυτή. Ίσως το 67 να ήταν πιο εύκολο. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό, ξέρω εγώ, το 73, το 76, το 78. Τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, 54 χρόνια από το 67, αν κάνω σωστά τις αφαιρέσεις. Είναι 54 χρόνια. Πώς το αλλάζεις αυτό, είναι ερώτημα. Δεν μπορεί τώρα, να το αλλάξεις. Για το ποια είναι η Χαμάς, είναι μια παράταξη που είχε συμμετάσχει στις εκλογές του 2006. Η Παλαιστινιακή Αρχή στην ουσία από γεωγραφικής απόψεως είναι διαιρεμένη. Από τη μια πλευρά είναι η Γάζα, από την άλλη είναι η Δυτική Όχθη, έτσι. Αλλά αποτελούν μια ενιαία οντότητα, μια ενιαία εκλογική οντότητα. Το εκλογικό σώμα ήταν οι Παλαιστίνοι στις περιοχές εκείνες. Η Χαμάς, τα ποσοστά της ήταν πιο πολλά στη Γάζα, ενώ στη Δυτική Όχθη ήταν λιγότερα. Δεν αποδέχθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών εκείνων και είχε τη δυνατότητα να ελέγξει δια της βίας την διακυβέρνηση της Γάζας. Και έτσι η Γάζα από το 2006, από τον Ιούνιο, έχει τη δική της πορεία. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή που έχει πρωτεύουσα τη Ραμάλα, που εδρεύει στη Ραμάλα, όχι πρωτεύουσα, εδρεύει στη Ραμάλα, και η διεθνής κοινότητα θεωρεί ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, κάτι το οποίο φαίνεται ότι η Τουρκία μάλλον διαφωνεί ως προς αυτό, γιατί έχει καλλιεργήσει σχέσεις με την οργάνωση Χαμάς, που το ξέρουμε και το δηλώνει η ίδια και έχει και γραφείο στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα η οργάνωση αυτή. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση με λίγα λόγια.